Πάμε Όχι, και να σε στην ευχαριστώ. Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών, Ελισάβετ Κωνσταντίνου, να δούμε το Υπουργείο Υγείας πώς μεριμνεί. Σας χαιρετώ, κυρία Κωνσταντίνου. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ποιες είναι οι αρμόδιες του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με τον καύσωνα, το γεγονός ότι έχουμε πολλές ευάλωτες ομάδες, περιορίζεται στις ανακοινώσεις ή μεριμνεί, αν θέλετε, σε χώρους όπως και τα νοσοκομεία θα μπορούσε, που υπάρχει δροσιά για όσους μπορούν να βρουν εκεί καταφύγιο. Κυρίως η μεγαλύτερη ηλικία, τρίτη ηλικία. Κοιτάξτε, οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Υγείας αφορούν αποκλειστικά τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, δηλαδή της υγείας των πολιτών. Ως εκ τούτου, σε πρώτη φάση, έχουμε φροντίσει να ενημερώσουμε τον κόσμο με ένα δελτίο τύπου ποια είναι τα γενικότερα μέτρα στα οποία θα πρέπει ο ίδιος να προβεί. Επιπλέον, έχουμε φροντίσει να στείλουμε κάποια εγκύκλιο στις στέγες της ευγυρίας για τους ηλικιωμένους, τους υπεύθυνους των στεγών, τι θα πρέπει να προσέξουν, ποια μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και σε ποιες ενέργειες θα πρέπει να προβαίνουν αν παρουσιαστούν κάποια περιστατικά θερμοκληξίας. Από εκεί και πέρα, εάν δούμε ότι το φαινόμενο αυτό έχει παρατεταμένη διάρκεια και αν διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν συμπτώματα επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών, τότε η στρατηγική μας φυσικά θα διευρυνθεί πιθανόν και σε άλλα μέτρα. Ναι. Υπάρχει στρατηγική, τα μέτρα εννοώ. Εντάξει, υπάρχουν βέβαια. Έτυχε φορά που είχαμε αποστείλει και στους Δήμους και στις κοινότητες επιστολές για να ανοίξουν δημόσιους χώρους, οι οποίες ήταν καλά κλιματιζόμενοι, ούτως ώστε να φιλοξενηθούν κάποια άτομα για κάποιες ώρες. Μάλιστα. Θα εκτιμήσουμε την κατάσταση και αναλόγως θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες αν χρειαστεί. Τώρα, κυρία Κωνσταντίνου, δεν είναι υπό τον ελεγχό σας, αντιλαμβάνουμε, η οίκη ευγυρίας, για παράδειγμα, ενώ να γνωρίζουμε ότι οι άνθρωποι που διαβιούν εκεί είναι σε τέτοιες συνθήκες, μπορεί να κάνουν οικονομία στο ρεύμα και να μην ανάβουν τα κλιματιστικά. Ποιο αρμοδιότητα είναι να ελέγξει? Σε στέγες? Είναι το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας κατά νόμο αρμόδιο. Θεωρώ, όπως πάντα, ότι προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους. Εξάλλου, έχουμε επισημαίνει στην εγκύκλιο τα σημεία τα οποία θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα κατά την παρούσα περίοδο. Ωραία. Και πείτε μας, κύριε Κωνσταντίνου, τι να αποφεύγουμε τώρα που είναι σε συνθήκες να αντιμετωπίσουμε τον καύσωνα. Οπωσδήποτε η έκθεσή μας στον ήλιο άσκοπα θα πρέπει να αποφεύγεται. Ναι. Ιδιαίτερα μεταξύ 11 το πρωί και 4 το απόγευμα είναι οι ώρες όπου υπάρχει πάρα πολύ ηλιοφάνεια και ψηλές θερμοκρασίες. Είναι προτιμητέο να χρησιμοποιούμε καπέλο, γυαλιά ηλίου, πολύ ελαφρά ενδυμασία με λευκά ρούχα. Αποφεύγουμε τις σκουρόχρονες ενδυμασίες. Η κρέμα η αντιλιακή είναι επιβαλλόμενη τουλάχιστον μισή ώρα πριν από την έκθεσή μας στην ηλιακή ακτινοβολία. Και μετά είναι τα γενικότερα μέτρα που έχουν σχέση με τη διατροφή. Θα πρέπει να αποφεύγουμε πολύ βαριά γεύματα με λιπαρά καρικεύματα. Μάλιστα. Τα φρούτα και τα λαχανικά θα πρέπει να είναι το κύριο μέρος της διατροφής μας. Και φυσικά η ενυδάτωση, που είναι υγρά, χυμή, οτιδήποτε μπορεί να ενυδατώσει το ανθρώπινο σώμα. Mm-hmm. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στις ευάλωτες ομάδες, βρέφη, νεογέννητα, παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με άνοια, άτομα με αναχρόνικα νοσήματα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Κυρία Κωνσταντίνου, σας χαιρετώ. Είναι αυτή η περίοδο.